Skyway. Инновационный транспорт, который движется над землей по высокопрочным струнным рельсам. Стальные тросы внутри рельсов способны сделать эстакаду Skyway до 3 раз прочнее обычных мостов. Прочная эстакада делает движение плавным и безопасным. Строительство почти не требует места на земле. Опоры струнного транспорта можно возвести в любой точке планеты. От жаркой пустыни до вечной мерзлоты. Электродвигатель Skyway позволит сделать атмосферу чище. Чтобы обеспечить лучшее качество транспорта, на производстве Skyway используют одни из самых современных технологий. Цифровая платформа 3D Experience и американское оборудование HAAS, которое применяют при строительстве самолетов и космических ракет. Создатель технологии, инженер Анатолий Юницкий, разрабатывал проект Skyway более 40 лет. Он написал десятки научных работ, получил 2 гранта ООН и в 2016 году запустил производство струнного транспорта. С тех пор Skyway представили на 19 международных выставках, от Берлина до Сингапура. Достижения проекта обсуждают мировые СМИ, от CNN до TV Tokyo. Новые разработки Skyway каждый год демонстрируются в центре испытаний «Экотехнопарк». 5 типов трасс, 11 видов струнного транспорта и 1000 пассажиров в одном месте. Сегодня проект готовится к выходу на мировой рынок. В Объединенных Арабских Эмиратах реализуется один из самых амбициозных проектов. Инновационный центр Skyway Sharjah. Трассы, лаборатории и инфраструктура линейного города. Центр Skyway станет отправной точкой развития проекта на Ближнем Востоке. Благодаря краудфандингу в проект инвестировали сотни тысяч людей, для которых Skyway — это больше, чем транспорт. Это безопасное будущее, реальные достижения и глобальные идеи. Вы тоже можете внести свой вклад в развитие перспективного и безопасного транспорта. Мы можем сделать мир лучше вместе. Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι. Χαίρομαι όταν βλέπω εδώ πολλούς συνεργάτες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ ότι έρχεστε να ακούσετε το webinar μας. Ευχαριστώ. Και θα το πούμε τώρα απλά βήματα που οδηγούν στην επιτυχία. Γιατί μας χρειάζεται αυτό. Ξέρετε όλοι ότι βρισκόμαστε τώρα σε δύσκολη εποχή. Πολλές επιχειρήσεις κλείνονται και δεν έχει τόση δουλειά όσο είχαμε πρόπυρση και πριν μερικά χρόνια. Κάθε χρόνο χειροτερεύει και πρέπει να σκεφτόμαστε όλοι για άλλο εισόδημα. Γι' αυτό με την εταιρεία μας... Μια στιγμή να δω κάποιος κάτι μας έγραψε. Ναι. Ευχαριστώ. Αφανασία μου έγραψε. Ευχαριστώ. Ότι ακούγομαι καλά. Και πρέπει να σκεφτόμαστε εμείς ότι καλά είναι και αυτό ότι εμείς είμαστε επενδυτές στην εταιρεία που αργότερα να μας δώσει αυτή η επένδυση ένα εισόδημα, ένα επιπλέον εισόδημα, ένα επιπλέον, πώς να σου πω, σε κάποιον θα είναι, μπορεί να είναι σύνταξη, σε κάποιον μπορεί να είναι ευκαιρία να δώσει στα παιδιά τους κάτι παραπάνω. Έτσι. Αλλά εκτός από αυτό, από τα μερίσματα που θα μας δώσει η εταιρεία, από το
τι να μας δώσουν μετοχές μέσα σε πούληση από αυτό το όγκο. Μπορούμε να βγάζουμε χρήματα και τώρα. Ή τουλάχιστον να κάνετε έτσι ώσπου οι μετοχές σας να σας έρχονται δωρεάν. Οπότε δεν θα σκεφτόσαστε μετά πότε θα βγει η τηρία στο χρηματιστήριο, πότε θα μπορώ να πουλήσω. Θα έχετε αυτά δωρεάν. Δηλαδή, τώρα να πω και λίγο για μένα, για όποιος δεν με ξέρει. Με λένε Όλγα Παγκατάεβα, είμαι επιμελητής της Ελλάδος από την εταιρεία Skyward Community και έχω επίπεδο expert σε αυτή την εταιρεία. Γι' αυτό και μπορώ να μοιραστώ με εσάς με την εμπειρία, πώς έχω φτάσει, πώς έχω προχωρήσει στην ανάπτυξη. Στη φωτογραφία αριστερά, εδώ είμαι μέσα στο Unibus, στη Λευκορωσία, με τον δημιουργό της εταιρείας Ανατόλη Ινίτσκι, με το επιστήμονα δικό μας, που λόγους αυτών εμείς έχουμε τώρα τόσο ωραία και εργασία και εταιρεία και νέο είδος μεταφοράς, έτσι. Και σε αυτές τις φωτογραφίες είμαστε με συνεργάτες στο Εκοτεχναπάρκο, στο Εκοφέστ. Κατευθείαν να σας πω και τώρα ότι φέτος Εκοφέστ έχουμε Σεπτέμβρη. Θα έχουμε στο επόμενο webinar, πιστεύω να σας πω και ημερομηνία. Αλλά πάντως όποιος θα επιφημίσει μπορεί Σεπτέμβρη θα πάει στη Λευκορωσία και να δοκιμάσει τα οχήματα, έτσι, να κάνει βόλτα, να δει όλα με τα μάτια του, να δει το κόσμο, να γνωρίζει και κόσμο. Όποιος επιθυμεί, παρακαλώ, μπορούμε να πάμε μαζί. Λοιπόν, πώς να κάνουμε εμείς business στην εταιρεία, έτσι. Πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι εργασία crowdfunding, crowdfunding, εντάξει, είναι εμείς σαν δικτυακό marketing, ξεκινάει από τη συνεργασία με καινούρια άτομα. Δηλαδή, και δεν είναι μόνο ξεκινάει, είμαστε συνέχεια πρέπει να κάνουμε να βρίσκουμε καινούρια άτομα. Αυτό είναι βασικότερα στη δουλειά μας. Και τι πρέπει να κάνουμε για να έχουμε αυτά τα καινούρια άτομα, τι πρέπει να κάνουμε για να μαθαίνουμε και αυτούς τους ανθρώπους, για να αναπτυζόμαστε κι εμείς. Τώρα θα το πούμε αυτά πράγματα. Καταρχήν, όταν γράφετε ανθρώπους στην εταιρεία, εσείς γινόσαστε σπόνσορας, έτσι. Δηλαδή, είστε σπόνσορας και πρέπει, έχετε ευθύνη σε αυτούς τους ανθρώπους που γραφτήκανε κάτω από εσάς και εσείς πρέπει να ξέρετε 7 στόχους του σπόνσορα και να μαθαίνετε τους συνεργάτες σας. Θέστε στόχους με έξυπνο σύστημα SMART. Τη λέξη SMART σημαίνει στα ελληνικά έξυπνος. Δηλαδή, ο στόχος μας πρέπει να είναι έξυπνος. Γιατί κάνουμε στόχο? Ο στόχος είναι ένα κίνητρο για να προχωρήσουμε στην εργασία μας. Το καταλαβαίνετε ότι όταν πάμε στη δουλειά, σε κανονική δουλειά, ξέρουμε ότι πρέπει να πάμε στη δουλειά στις 9 η ώρα, στις 8 η ώρα περίπου, παράδειγμα, και να τελειώσουμε στις 4 η ώρα, ότι εγώ σας λέω σαν παράδειγμα, και εσείς χωρίς να σκέφτεστε, βάζετε ξυπνητήρι, ξυπνάτε και πάτε και χαίρετε τη ώρα να επιστρέψετε. Γιατί είναι έτσι η δουλειά σας και πρέπει να είστε αυτές τις ώρες. Όταν δουλεύουμε από το σπίτι με δικτυακό marketing, δεν μας διώχνει κανένας στη δουλειά, δεν μας παίρνει κανείς τηλέφωνο, εσύ ασχολείσαι τώρα, δουλεύεις, δεν δουλεύεις. Πρέπει να είμαστε, να κάνουμε όλα μόνοι μας. Βέβαια, καλά αν έχουμε sponsor ότι σας μιλάει και λέει το έκανε σήμερα κάτι, να κάνουμε πρόγραμμα και αυτό. Αν δεν σας κάνει, πρέπει να αναργανώσετε μόνοι σας. Και γι' αυτό κάνουμε στόχο
είναι ένα από τα κίνητρα που να μας οδηγήσει προς αυτό που θέλουμε, ένα στόχο, και αυτό το στόχο κάνουμε με έξυπνο τρόπο. Δηλαδή, η λέξη smart έχει και δικό του σημασία. Ο στόχος μας πρέπει να είναι specific, δηλαδή να ξέρετε τι θέλετε, να κάνετε μία εικόνα που θέλετε, πρέπει να ξέρετε τι θέλετε, να είναι αυτό που σας χρειάζεται. Σαν παράδειγμα, εγώ το λέω σαν κάποιος να έχει επιθυμία, το πιο πολύ θέλουν ανθρώποι ένα σπίτι, ένα καινούριο σπίτι. Σκεφτήκατε το τι θέλετε. Μετά πρέπει να είναι, να είναι με μετρήσιμος παράμετρος, δηλαδή ώστε να καταλάβετε πόσο αξίζει αυτό το σπίτι, να διαλέξετε, να επιλέξετε στο ίντερνετ μία εικόνα που είναι σπίτι, να το εκτυπώσετε αυτό που να σας αρέσει, ας περίπου αυτό, να κολλήσετε, να γράψετε πόσο η αξία του, για να καταλάβετε πόσο χρειάζεται για να βγάζετε χρήματα, για να πάρετε αυτό το σπίτι. Πρέπει να είναι ρεαλιστικός ο στόχος σας και πρέπει να περιορίσετε με χρονικό περίοδο. Δηλαδή, να το σκεφτείτε πόσο, σε πόσο χρονικό διάστημα μπορείτε να αγοράσετε αυτό το σπίτι. Σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια. Στην αρχή μπορεί να σας φανεί ότι είναι δύσκολο πώς μπορείτε να σκεφτείτε αυτό. Μετά, όταν όμως να κάτσετε και θα γίνει σαν παιχνίδι. Και όμως, όταν κάνουμε αυτό το παιχνίδι, το μυαλό μας παίρνει εντολές για να κάνετε κίνηση προς αυτό το στόχο. Και δηλαδή, αυτό είναι ένα κίνητρο. Όπως το είπα, ο στόχος μας είναι το πρώτο κίνητρο, όπως μπορώ να πω και ένα παράδειγμα, για μπορεί να είναι λίγο να γελάσετε. Όταν βάζουμε το γαϊδούρι να πάει κάπου, το κρεμάγανε παλιά ένα ξύλο και καρότο να κρέμεται μπροστά. Γιατί για να είχε το βλέπει γαϊδούρι αυτό το καρότο και συνέχεια θέλει να προχωρήσει προς αυτό το καρότο. Ναι, είναι ωραίο και αυτός ο στόχος είναι κάπως έτσι για μας. Δεν είμαστε γαϊδούρια, γι' αυτό δεν βάζουμε καρότο, αλλά βάζουμε κάτι που θέλουμε, κάτι που επιθυμούμε. Υπάρχει μια στιγμή τώρα. Να φτιάξουμε εδώ. Okay. Το βρήκαμε ότι καθορίστε βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους. Όταν, καταρχήν, για να κάνουμε αυτό, πρέπει να σκεφτούμε τι είχαμε κάνει στο παρελθόν. Τι είχαμε κάνει πριν 5 χρόνια που έχουμε φτάσει, τι έχουμε προχωρήσει. Θα το σκεφτείτε, δηλαδή να αφαιρέσετε μία μέρα, δηλαδή ένα απόγευμα που να κάτσετε, να φτιάξετε όλα αυτά, να σκεφτείτε, να μπείτε μέσα με όλο το κεφάλι, γιατί για να προχωρήσουμε κάτι, πρέπει κάτι να αλλάξουμε, πρέπει κάτι αλλιώς να το πάμε, γιατί όταν, δηλαδή, το βλέπετε ότι μέσα σε αυτά τα 5 χρόνια, δεν είχα κάνει πολύ μεγάλες αγορές, ναι. Δεν είχα φτάσει σε μεγάλα, δεν είχα βγάλει μεγάλα ποσά. Τότε, για να κάνω τώρα, να βγάζω σε 2 χρόνια, να κάνουμε σε 2 χρόνια, περίπου το σπίτι κάνει 150.000, θα κάνουμε 2 χρόνια, έτσι. Για να φτάσω σε 2 χρόνια σε αυτό το στόχο, πρέπει να κάνω αυτό που δεν είχα κάνει τότε. Έτσι, πρέπει να καταλάβετε αυτό, να γράψετε στο μυαλό σας ότι αν θα συνεχίσετε να κάθετε όπως, να κάθετε όπως πριν, δηλαδή απογεύματα να βλέπετε τηλεόραση ή κάτι αυτό, δηλαδή να χαλάτε χρόνο σας ελεύθερο απλά έτσι, δεν θα φτάσετε, οφεινά δεν θα προχωρήσετε. Λοιπόν, τώρα λέμε, εδώ λέει 5 χρόνια, εμείς να κάνουμε για 2 χρόνια. Εγώ σε 2 χρόνια θέλω καινούριο σπίτι, θέλω γρήγορα. Ας να κάνουμε μεγάλο στόχο, ας να φτάσει και σε 3 χρόνια, δεν πειράζει, εμείς βάζουμε για 2.
Και τότε πρέπει να σκεφτούμε τι πρέπει, πού πρέπει να φτάσω σε ένα χρόνο. Δηλαδή, σε ένα χρόνο πρέπει τουλάχιστον να μαζέψω για 1/3 αυτού του σπιτιού. Έτσι. Για 1/3, ναι, γιατί στο δεύτερο χρόνο σίγουρα θα βγάζουμε περισσότερα και θα βάζουμε στην άκρη περισσότερα. Σε 6 μήνες πρέπει να, αφού είναι 1/3, τότε ένα, μοιράζομαι το 1/3 στη μέση και μικρό, δηλαδή και πάλι για 1/3, 1/3 από το 1/3 πρέπει να κάνουμε, να βγάζουμε σε 6 μήνες, ναι. Γιατί κάθε επόμενο μήνα πρέπει να βγάζουμε περισσότερα. Και να σας πω γιατί, πώς να καταφέρουμε αυτό. Τι πρέπει να κάνουμε σε ένα μήνα. Σε ένα μήνα βάζουμε στόχο για ένα μήνα. Τώρα να σας δείξω. Τώρα καταρχήν να δώσω, έχουμε και άλλο ένα slide στη μέση, να πω και για αυτό το slide και μετά να πω τι πρέπει να κάνουμε σε ένα μήνα. Ενημερώστε την οικογένειά και τους φίλους σας για το στόχο σας. Γιατί κάνουμε αυτό, και άλλο ένα κίνητρο για να προχωρήσουμε. Δηλαδή, αφού το λέγαμε ότι στόχος μας είναι ένα καροτάκι μπροστά από το γαϊδουράκι και δεύτερο στόχο είναι κάτι που να το σπρώχνει από πίσω, δηλαδή ένα ξύλο, να κάποιος να το βαράει το γαϊδούρι από πίσω για να προχωράει, αυτό είναι δεύτερο για το γαϊδούρι κινήτρο που να το προχωρήσει. Ναι. Για μας είναι, όταν λέμε εμείς τους άλλους ανθρώπους ότι εγώ σε 2 χρόνια θα πάω στο καινούριο σπίτι και να το δείξετε και σε κάποιον τη σπίτι και αυτό, μετά θα σκέφτεστε, θα έχετε ντροπή μπροστά σε αυτούς αν δεν θα τα καταφέρετε. Άλλο είναι που να καταστηρίσει τη Φιλιππίνη για 1 χρόνο, δεν πειράζει αυτό, του λες ότι είμαι κοντά και σε λίγο. Διότι αν δεν θα καταφέρετε καθόλου, τότε θα έχετε μια ντροπή. Και αυτή η ντροπή είναι, θα σας δώσει κίνητρο να προχωρήσετε. Τι άλλο μπορείτε να κάνετε, να σας το λέτε στο φίλο. Αν δεν θα καταφέρω αυτό, σου παίρνω ένα καινούριο iPhone. Ή ένα, αυτό, δηλαδή να κάνετε και κάτι που σίγουρα σας πρόχνει, ας είναι δύσκολο για σας να σκέφτεστε γιατί να τον πάρω ένα iPhone, δεν είναι λίγα λεφτά, καλύτερα να κάνω δουλειά για να μην το κάνω, να μην το χαρίσω iPhone στο φίλο. Και αυτό, πιστέψτε μου, έχω κοιτάξει ψυχολόγους που ακριβώς τώρα έτσι μετακινούν τους νεαρούς, που τους δίνουν πολύ αυστηρά και δεν τους κάνουν σε ένα χρόνο, τους δίνουν κάποιο στόχο, το βάζουν και λέει, σου δίνουμε μία εβδομάδα περιθώριο. Αν δεν το φτάνει σε αυτό, μου δίνεις το δικό σου MacBook και το ποτάω στο σκουπίδια ή το δικό σου λάπτοπ, ό,τι έχεις εσύ, και το εγώ πετάω στο σκουπίδι αν δεν να καταφέρεις. Δηλαδή, έτσι κάνουν πολύ αυστηρά. Και αλήθεια, εγώ κοιτάξει, υπάρχει μια εκπομπή έτσι στη ρώσικη τηλεόραση, πώς το κάνουν, και δεν μπορείτε να φανταστείτε αυτοί οι νέοι που φτάνουν μέσα σε 6 μήνες, σε 1 χρόνο, αρχίζουν, τρέχουν τόσο πολύ, που μετά προχωρούν και δεν μπορούν να σταματήσουν. Δηλαδή, εμείς όλοι έχουμε, λίγο βαριόμαστε και πρέπει να βάζουμε λιγάκι ζόρι στην αρχή για να σηκωθούμε, να κάνουμε κάποιες κινήσεις και μετά όταν θα μπει στη συνήθεια, όταν θα κάνουμε συνέχεια καθημερινά, αυτό μετά θα είναι πιο εύκολο, μετά δεν θα σας σταματήσει κανένας. Δηλαδή, και τώρα είχαμε πει για το πρόγραμμα για πρώτο μήνα. Και το πρόγραμμα στο πρώτο μήνα πρέπει να φτάσουμε στο επίπεδο leader. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Έχουμε στο plan marketing, μπορείτε να δείτε πώς, τι χρειάζεται για επίπεδο leader. Και αυτό εύκολο πραγματοποιείται σε 1 μήνα. Δεν λέμε ότι από την ημέρα εγγραφής. Όχι. Από την ημέρα που πήρατε απόφαση. Παίρνετε απόφαση σήμερα, σε 1 μήνα πρέπει να είστε στο επίπεδο leader. Έτσι. Αν θέλετε να εκπληρώσετε τα όνειρά σας, πρέπει να μετατρέψετε σε στόχους σας. Το όνειρο το κάναμε, το ζωγραφίζαμε, το φτιάξαμε την εικόνα, ζωγραφίσαμε το ποσό, σκεφτήκαμε τα κίνητρα.
Και πώς να μετατρέψουμε σε στόχους? Πρέπει να προχωρήσουμε, να κάνουμε βήματα. Δηλαδή κάθε μέρα κάνουμε βήματα, βήματα για να προχωρήσουμε σε αυτό το στόχο. Για να γίνει στόχος, συγγνώμη. Δηλαδή, ο στόχος έχει διαφορά με το όνειρο. Όνειρο καθόμαστε στο καναπέ και σκεφτόμαστε. Και ο στόχος, κάνουμε βήματα. Στο δεύτερο μήνα πρέπει να φτάσουμε στο επίπεδο master. Είναι πολύ απλά. Βοηθάμε σε πιο ένεργους ανθρώπους, οι τρεις ή πάνω, το λιγότερο τρεις, να φτάσουν στο επίπεδο leader. Και αυτά είναι και αυτόματα στο επίπεδο master. Πάντα σκεφτόμαστε για την ομάδα μας. Πάντα σκεφτόμαστε να αναπτύσσουμε, να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που στη πρώτη γραμμή μας, που να φτάσουν και αυτοί σε κάποιο στόχο. Δηλαδή, το business μας είναι το πιο φιλικό. Αν θα κοιτάξετε κανονικό business που είναι πιο να ξέρετε αφεντικό, που να θέλει να σας οδηγήσει, να προχωρήσετε εσείς, να το προσπεράσετε αυτόν. Δηλαδή, είναι μόνο στο δικτυακό marketing, ο sponsors θέλει να βοηθήσει τόσο πολύ στο συνεργάτη, ώστε ο συνεργάτης να προσπεράσει το σπόνσορα. Έτσι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και το προσωπικό δίκτυο, το κλειδί της επιτυχίας σας. Όταν έχει επιτυχία οι άνθρωποι σας, τότε θα έχετε και εσείς. Αναπτύσσονται οι άνθρωποι δικοί σας, ξεκινάνε, παίρνουν χρήματα, παίρνετε και εσείς. Το δεύτερο που πρέπει να ξέρει ο κάθε σπόνσορας, και δεν είναι μόνο να ξέρει, αλλά να κάνει, είναι λίστα επαφών. Η λίστα επαφών είναι το πιο πολύτιμο στοιχείο της περιουσίας σας. Και μην το σκέφτεστε ότι δεν είναι απαραίτητα να γράφω, απαραίτητα και καλύτερα να γράφουμε στο τετράδιο. Όχι καλύτερα, να σας πω, 100% πρέπει να γράφουμε στο τετράδιο. Γιατί αν έχουμε απλά λίστα στο τηλέφωνο, δεν ισχύει, εσείς δεν μπορείτε να σημειώνετε τίποτα. Και εγώ να σας δείξω το δικό μου τετράδιο. Αυτό έχει τελειώσει τώρα, σε λίγο να ξεκινήσω άλλο τετράδιο. Σε κάθε, περίπου ένας άνθρωπος μου πιάνει τόσο χώρο. Εδώ γράφω τα στοιχεία, τα τηλέφωνα και αυτά. Και εδώ γράφω τα χαρακτηριστικά του στοιχεία, τα όνειρά του και άλλα, ό,τι μαθαίνω. Δηλαδή κάποια και σημειώνω, δηλαδή όλο το τετράδιο αυτό έχω λίστα επαφών. Έτσι. Σχεδόν το τελείωσα. Βλέπετε πώς και οι σελίδες είναι τσαλακωμένες. Αυτό δείχνει πώς εγώ εργάζομαι, έτσι, με αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή, συνέχεια, μία σε τόσο επιστρέφουμε και στους παλιούς και ξαναπαίρνω τηλέφωνο. Γι' αυτό γράφουμε όνομα, είπα, τα στοιχεία και πληροφορίες για αυτόν τον άνθρωπο. Μπορεί να είναι χαρακτήρες, οικογενειακά στοιχεία, κάποια άλλα, μετά αργότερα ρωτάτε και τα όνειρά του. Ξέρετε, οι άνθρωποι ανοίγονται, τους αρέσει όταν τους ρωτάς για προσωπικά. Υπάρχουν κάποιοι που δεν αρέσει περισσότερο αρέσει. Γι' αυτό είναι πολύ βασικό να έχετε και λίστα επαφών και να μην φιλτράζετε τις επαφές όταν γράφετε αυτή τη λίστα επαφών. Απλά κατεβάζετε όλους τους ανθρώπους από το τηλέφωνο, από το Messenger, από κάποιες άλλες που έχετε, όπου έχετε από το email. Γράφετε όλες, τους γειτόνους σας, τους γνωστούς σας, τους φίλους σας. Μην φιλτράρετε και μην αποφασίζετε για αυτούς. Δηλαδή, μην σκέφτεστε ότι αυτός θα επενδύσει, ο άλλος δεν θα επενδύσει. Αυτός θα συνεργαστεί, αυτός δεν θα συνεργαστεί. Μην το σκέφτεστε για κανένα. Μην κάνετε προβλέψεις, μην κάνετε υποθέσεις. Απλά γράφετε όλους για να έχετε χρόνο να μιλάτε, να έχετε περιθώριο. Καταρχήν, να κάνετε και προπόνηση κάθε μέρα, έτσι. Κάποιοι και συνιστούν στην αρχή να καλείτε και στους ανθρώπους που, όπως νομίζετε, ότι σίγουρα δεν θα έρχονται, τότε θα κάνετε προπόνηση πάνω σε αυτούς τους ανθρώπους και μετά να τηλεφωνήσετε σε αυτούς που νομίζετε ότι θα έρθουν. Έτσι, να είστε λιγάκι, να έχετε κάνει προπόνηση. Πώς μπορούμε να μεγαλώσουμε ακόμα τη λίστα μας? Να δίνετε τις κάρτες σας όπου πάτε και να μαζεύετε τις κάρτες. Ή αλλιώς
επαφές. Καλά να έχετε κάρτες της εταιρείας, αυτό είναι πολύ βασικό. Και πώς όταν γνωρίζετε έναν άνθρωπο, λέτε ότι να σου αφήσω την επαφή μου, να αλλάξω τις επαφές μας. Ναι, το δίνετε την κάρτα και μαζεύετε και σε αυτόν τα στοιχεία του. Έτσι. Όχι επαφή, δεν είπα σωστά, λίγο τα στοιχεία. Ναι. Με συγχωρείτε λίγα για τα ελληνικά μου, καμιά φορά. Και σήμερα είμαι λίγο κουρασμένη και μπορώ να μπερδεύομαι τα λόγια μου. Έτσι πάντα εμείς μεγαλώνουμε τη λίστα μας και δεν σκεφτόμαστε σε ποιον να πάρουμε τηλέφωνο. Και δηλαδή παίρνουμε καθημερινά σε κάποιους καινούριους και σε κάποιους παλιούς. Εγώ περίπου παίρνω κάθε μέρα έναν-δύο καινούριους και κοιτάω από τους παλιούς δύο-τρεις σε κάποιον κλείνω ραντεβού. Όταν κλείνω ραντεβού πάλι ημερολόγιο, θα φτάσουμε και στο ημερολόγιο. Εδώ γράφω κάθε μέρα με ποιον θα μιλήσω. Η επαγγελματική σας κάρτα είναι το πρόσωπό σας. Καταλαβαίνετε, όταν σοβαρός businessman έχει δικό του business, απαραίτητα θα έχει κάρτα. Και μην νομίζετε ότι είστε κάτι διαφορετικό. Αν θέλετε σοβαρά χρήματα, αν θέλετε σοβαρές αποδοχές, πρέπει και εσείς να είστε επαγγελματίες και να βγάλετε κάρτα της εταιρείας, να μου ζητήσετε να σας βοηθήσω να το κάνετε. Έχει, η εταιρεία μας δίνει τέτοια δυνατότητα. Αυτό να λέμε προσωπικά. Έτσι. Η επιτυχία σας ξεκινά από τη δημιουργία μια λίστα επαφών. Όταν έχετε λίστα επαφών, έχετε συνέχεια ανθρώπους που θα παίρνετε τηλέφωνο και μεγαλώνουν σε εσάς και συνεργάτες και επενδυτές. Και μετά, όταν μιλάτε, μπορείτε να τους χωρίσετε σε επενδυτές και συνεργάτες ξεχωριστά, για να ξέρετε με ποιον συνεργάζεστε, να δίνετε χρόνο περισσότερα. Μην σπαταλάτε το χρόνο σας σε αρνητικούς ανθρώπους. Όποιος αρνείται, εγώ πάντα λέω, γράφω εδώ σβήσιμο ή σβήνω έτσι με το στυλό, πάει, δεν το ξαναλέω σε αυτόν. Έτσι, το διώχνουμε ανθρώπους που είναι αρνητικοί. Υπάρχουν τελείως αρνητικοί. Υπάρχουν κάποιοι που είναι μήπως και αυτό και ξεθέλω, που δεν είναι σίγουροι. Σε αυτούς μπορούμε να μιλάμε, να στέλνουμε κάποιες πληροφορίες. Καταρχήν, τώρα να μην πάω μπροστά, έχω slide για αυτά, έτσι, να προχωρήσουμε με τα slide. Ο καθένας έχει το δικαίωμα στην άποψή του. Ναι, βλέπετε, ένας άνθρωπος βλέπει αυτό το ρυθμό σαν 9, άλλος την 6. Να δώσουμε δικαίωμα να σκέφτεται ο καθένας όπως επιθυμεί. Και έχονται εδώ, φτάσαμε σε αυτό το slide που ήθελα να σας πω μπροστά. Όταν βλέπετε άνθρωπο που δεν το σας αρνείται και δεν το θέλει, το λέμε, κατάλαβα ότι δεν το θέλετε, ίσως γνωρίστε κάποιον που θα θέλει να κερδίσει χρήματα. Τι ωραία πρόταση. Καταρχήν, αυτό το βάζει στο μυαλό του να σκεφτεί κι άλλο μία φορά, μήπως και εγώ, θέλω και εγώ να κερδίσω, έτσι. Μήπως και εγώ να επενδύσω. Και αν δεν τα θέλει, μπορεί να σας δώσει ανθρώπους που αργότερα θα είναι, που πάλι θα μεγαλώσει η λίστα επαφών σας. Έτσι. Εμείς τώρα κοιτάμε όλα πώς μεγαλώνουμε τη λίστα μας, γιατί συνέχεια πρέπει κάποτε θα τελειώσουν αυτοί οι γνωστοί σας. Και πρέπει συνέχεια να βρίσκεται άλλος. Αυτό το έργο δεν είναι για όλους. Πρέπει να θυμόμαστε και μην απελπιζόμαστε όταν βρίσκετε ότι λέτε ότι αυτός δεν θέλει και άλλος δεν θέλει και άλλος δεν θέλει. Καταρχήν στην αρχή, όσο κάνει την προπόνηση, περισσότερα θα είναι όχι παρά ναι. Όπως δεν είναι όλοι οι άνθρωποι μπορούν να γίνουν γιατροί, δικηγόροι κλπ. Και έτσι το ίδιο δεν είναι όλοι, δεν είναι σε όλους να αρέσει αυτό το έργο. Και δεν είναι όλοι θα θέλουν να γίνουν επενδυτές. Οπότε απλά βρίσκομαι αυτούς που θα είναι μαζί σας. Αν αρέσετε σε κάποιον, θα αρέσετε και στους φίλους σας. Αν έχετε δίπλα στο περιβάλλον κάποιους ανθρώπους που είναι θετικοί προς σας, που σας, σίγουρα αυτοί θα έχουν δίπλα τους ανθρώπους που είναι, θα είναι περίπου ίδιους χαρακτήρες, να τους ταιριάζουν και πιθανόν μπορεί να γίνουν επενδυτές. Και στις επενδυτές σας να ψάχνετε τέτοιους. Έτσι.
Το να κάνετε μια τηλεφωνική κλίση δεν είναι τρομακτικό, δείξτε το αυτό. Το δείχνω όμως στον άνθρωπο ότι μπορεί να βγάζει χρήματα αυτός και τώρα ή τουλάχιστον θα βγάζει τα αυτά που έχει επενδύσει. Έτσι, και το λέμε ότι έλα να μου δώσεις, να γράψεις 50 τηλέφωνα και κάθε μέρα θα κάνεις τηλέφωνα και εγώ να σου βοηθήσω. Έτσι, τα πρώτα τηλέφωνα κάνετε εσείς, δείχνετε ότι δεν είναι δύσκολα. Στο τηλέφωνο απλά επικοινωνείτε, κάνετε γνωριμία και το λέτε ότι θα στείλετε κάποια πληροφορία στο email ή μπορείτε να καλέσετε κατευθείαν στην παρουσίαση που γίνεται κάθε Τρίτη στις 8 η ώρα. Με ελληνική γλώσσα, έτσι. Ή καλά, εγώ το δίνω συνήθως site της εταιρείας που έχουμε και ελληνική γλώσσα, site Skyward Community, που είναι εύκολα να διαβάζει άνθρωπος, να καταλάβει, να πάρει μία εικόνα και το λέω για παρουσίαση. Δεν είναι δύσκολο να κάνετε εγγραφή, δείξτε το αυτό. Το ίδιο καλούμε μετά από την παρουσίαση. Κάνουμε συνάντηση με τους ανθρώπους από τους συνεργάτες μας ή μέσω ίντερνετ ή στα πραγματικά. Τώρα είμαι συνήθως, κάνουμε όλα μέσω ίντερνετ και στην επικοινωνία βοηθάμε να κάνει εγγραφή ο άνθρωπος και να επιλέξει μια καλύτερη πρόταση για αυτόν. Προπονηθείτε με τους συγγενείς όταν κάνετε παρουσίαση. Ξεκινήστε να κάνετε παρουσιάσεις στην οικογένειά σας, στους φίλους και στους γνωστούς σας. Μου φαίνεται ότι αυτό το slide ήρθε από άλλο θέμα. Μάλλον κάτι άλλαξε, δεν πειράζει. Αυτό είναι θέμα της παρουσίασης όταν κάνουμε παρουσίαση. Καλά να κάνετε... Εντάξει. Μπορείτε να προπονηθείτε σε συγγενείς και στους φίλους. Παρόλο που αν δεν θέλουν αυτοί, δεν συμφωνούν, απλά να το ζητήσετε για να ακούσουν και να σας διορθώσουν κάπου, να σας βοηθήσουν να είστε καλύτεροι σαν ομιλητής. Έτσι. Και να το πείτε ότι απλά να με αξιολογήσετε και να με διορθώνετε. Όταν θα κάνετε προπόνηση σε γνωστούς και φίλους και θα σας δουν αυτό, μπορείτε να πάτε μετά και σε άγνωστους ανθρώπους. Αυτό θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Στο τρίτο βήμα είναι προγραμματισμός χρόνου, που σας είχα δείξει πριν ότι έχω ημερολόγιο, το 2021 βλέπετε, και εδώ εγώ προγραμματίζω τα τηλέφωνα. Καταρχήν, κάθε μέρα που μιλάω εγώ με κάποιον και κλείνω ραντεβού, σημειώνω και στο ημερολόγιο για να μην ψάχνω και στο τετράδιο από τις επαφές. Έχω κάνει και στο τετράδιο επαφές σελίδες, γράφω σε ποια σελίδα και εδώ γράφω. Δηλαδή, τάδε μέρα σε τάδε άνθρωπο πρέπει να πάρω και είναι σε τάδε σελίδα. Για να ανοίξω σελίδα εδώ, στις επαφές, να βρω αυτόν τον άνθρωπο, να διαβάζω όλα τα χαρακτηριστικά για αυτόν τον άνθρωπο πριν να τον πάρω τηλέφωνο. Επειδή εγώ τώρα έχω πάρα πολλούς άνθρωπους και έχω άγνωστους ανθρώπους, δεν τους γνωρίζω καθόλου, γι' αυτό κοιτάω και κάποια πράγματα. Για να θυμηθώ τι έχουμε μιλήσει, το σημειώνω γι' αυτό, τι να τον πω πάλι ξανά. Αυτά είναι. Πολύ βοηθάει, πάρα πολύ βοηθάει. Αν δεν θα κάνετε προγραμματισμό χρόνου, δεν θα προχωρήσετε. Όλοι οι επαγγελματίες επιτυχημένες κάνουν προγραμματισμό χρόνου. Βλέπω πάρα πολλές φορές τέτοια εικόνα όταν κάνω ραντεβού με κάποιους ανθρώπους που έχουν business. Αυτοί δεν μπορούν να μιλήσουν ούτε 5-10 λεπτά με σένα. Συνέχεια χτυπάει τηλέφωνο. Συνέχεια κάπου τους φωνάζουν, συνέχεια αυτό. Τι σημαίνει? Δεν έχουν προγραμματισμό χρόνου. Εγώ όταν κλείνω κάποια ομιλία, έτσι, να με πάρουν τηλέφωνο ή να πάρω εγώ τηλέφωνο, πάντα κοιτάω πότε έχω ελεύθερο χρόνο. Δεν μπορούν να σας ενοχλούν συνέχεια και να είστε συνέχεια, πώς να σας πω, θα έχετε νεύρα, θα έχετε κούραση. Ξέρω ότι τέτοιοι άνθρωποι είναι πάρα πολύ κουρασμένες. Τρέχουν τόσο πολύ και δεν καταλαβαίνουν γιατί τρέχουν. Γι' αυτό να μην είστε έτσι, πρέπει να κάνετε πρόγραμμα. Πότε να αφαιρείσετε χρόνο για την οικογένειά σας. Πρώτον, πότε να δώσετε χρόνο, αν έχετε άλλη εργασία στην εργασία σας. Και μετά για το Skyward Community.
Ναι, σημειώνετε εδώ. Ποιες ώρες τηλεφωνάτε σε καινούριες πελάτες, σε καινούριες, εγώ πάντα αφήνω ή κάποιες ώρες πρωί από τις 10 για να μην ξυπνήσω κανέναν, μέχρι τις 12.30 και μετά τις 6. Στις καινούριες έτσι δεν παίρνω ποτέ μεσημέρι. Μεσημέρι μπορώ να πάρω μόνο με ραντεβού. Όταν κλείνω ραντεβού και μου λένε ότι μπορώ μετά τις 3 μετά τις 4, σημειώνω και το παίρνω. Αυτό είναι πάρα πολύ βοηθάει. Όποιος έχει εργασία, γι' αυτό να κάνετε στόχο εκείνη την ώρα όταν δεν εργάζεστε. Να εργάζεστε συστηματικά. Αν θα κάνετε αυτό κάθε μερινά και συνέχεια γι' αυτό, τότε θα προχωρήσετε. Αν σταματάμε, φερνάρουμε. Δεν είναι απλά ότι κάνουμε στάση, α, πάμε πίσω. Κάθε φορά που κάνουμε στάση, εμείς πάμε πίσω. Γιατί πάλι ξεχνάμε πώς και να ξεκινάμε πάλι από την αρχή. Η πρόσκληση, η σημαντικότητα της πρώτης επαφής. Πώς μιλάμε εμείς πρώτη φορά, πώς κάνουμε πρόσκληση, δηλαδή η πρώτη φορά που μιλάμε. Όταν καλούμε για τη συνάντηση και πώς πρέπει να μιλάμε τώρα, συγγνώμη, να το πούμε αυτό. Όταν μιλάμε πρώτη φορά με τον άνθρωπο, πολύ βασικότερο πράγμα είναι να δημιουργήσουμε θετική εντύπωση. Πώς να καταφέρουμε αυτό? Η κλίση είναι μια αρχή. Δημιουργήστε ένα πρόχειρο σενάριο. Να έχετε ένα σενάριο, τι θα πείτε, πώς θα πείτε, ένα πλάνο, έτσι. Με τίποτα ομιλία, μόνο πλάνο, σενάριο. Υποστηρίξτε τη συνομιλία. Θα το πείτε, μπορείτε και μην το πάτε σταθερά με το πλάνο, αλλά βλέπετε τα ενδιαφέροντα το συνομιλητή και έτσι πάτε και την ομιλία σας. Αναφέρεστε με σαφήνεια το όνομά σας. Ρωτήστε τη γνώμη τους, έτσι, για την εταιρεία. Περισσότερα να ακούτε. Και χαμογελάστε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, η φυτική ενέργεια μεταδίδεται. Καταρχήν ακούγεται η φωνή σας, πώς μιλάτε, και ο άνθρωπος νιώθει με εσάς πιο καλά, να σας πω έτσι, όταν ακούει ότι η φωνή σας είναι έτσι μαλακιά, ωραία, με χαμόγελο. Η απάντηση όχι δεν είναι το τέλος της συνομιλίας. Μπορείτε να ρωτήσετε μήπως επιθυμεί να τον στείλετε κάποιες πληροφορίες για την εταιρεία, κάποια νέα για την εταιρεία, κάποτε να τον ξαναπάρετε τηλέφωνο, έτσι ρωτάμε. Βάλτε τον εαυτό σας στη θέση του. Το σκεφτείτε, αν θα ήμουν εγώ στη θέση, πώς θα αντιδρούσα. Καταρχήν, αν παίρνουμε σε άγνωστους ανθρώπους, φανταστείτε τώρα τόσο πολύ γύρω μας που κοροϊδεύουν, που είναι πάρα πολύ, κοροϊδεύουν, παίρνουν τηλέφωνα, κλέβουν, ο κόσμος είναι λίγο, πώς να σου πω, αμπιλπισμένος. Δεν πιστεύει εύκολα και αυτό να σκέφτεστε πάντα, γι' αυτό μην πιέσετε ανθρώπους. Ο συνομιλητής δεν ενδιαφέρεται για επιτυχία σας, ενδιαφέρεται να κερδίσει. Μπορείτε να πείτε 2-3 λόγια για σας, αλλά πάντα να λέτε για αυτόν, τι συμφέρον έχει αυτός ο άνθρωπος. Γι' αυτό πρέπει να ρωτήσετε, να μάθετε πληροφορίες, τι άνθρωπος είναι, τι ενδιαφέροντα έχει, τι όνειρα έχει, ναι, και να το λέτε αυτό, ότι τον συμφέρει για να πραγματοποιήσει τα όνειρά του. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, πείτε τον ευχαριστώ. Ακόμα και αν αρνείται άνθρωπος, πάντα μιλάμε ευχάριστα. Δημιουργήστε άνετη ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, έναν ρυθμό, ένα λεξιλόγιο, ένα στυλ. Ακούτε το άτομο μέχρι το τέλος, μην τον διακόπτετε. Όλοι οι περισσότεροι άνθρωποι αγαπούν να μιλάνε, γι' αυτό πρέπει να έχουμε υπομονή να τους ακούμε. Σε κανέναν δεν αρέσει αν το διακόπτετε. Δεν απαντούν σε όλες τις αιτήσεις, ναι. Κάποιος να πει και όχι. Κάπου και... Θέσεις στον συνομιλητή ανοιχτές ερωτήσεις.
Τι σημαίνει αυτό? Είναι για διαφορετικά θέματα. Αυτά μπορεί να είναι και για να μάθει περισσότερα για αυτόν τον άνθρωπο ή μπορεί να έχει να ρωτήσει κάτι για να σκεφτεί τι εσείς σε αυτό το καιρό, τι άλλο να μιλήσετε. Δηλαδή, περισσότερα είναι για να μάθει περισσότερες πληροφορίες. Επίσης, διερευνητικές ερωτήσεις. Η μόνη λέξη λέει για το εξηγητή ερώτηση, δηλαδή διερευνεί να μάθετε πιο συγκεκριμένα. Αν σας κατάλαβε άνθρωπο, έχετε ξαναδεί τέτοιο είδος μεταφοράς, το φαντάζεστε πώς είναι, το καταλαβαίνετε, έχετε δει το site που σας έστειλα ή κάτι το καταλάβατε, τι κέρδους μπορεί να έχετε. Αυτές είναι διερευνητικές ερωτήσεις. Ερωτήσεις που κλείνει τη συζήτηση. Στο τέλος, συνήθως ρωτάμε αν έχει ερωτήσεις άνθρωπος, αν τον άρεσε αυτή την εταιρεία, να κάνουμε εγγραφή. Και το τελευταίο, όταν κλείνω εγώ συζήτηση, κλείνω με το επόμενο ραντεβού. Πάντα, όταν τελειώνουμε, πρέπει να κλείσουμε επόμενο ραντεβού σε αυτόν τον άνθρωπο και να σημειώσουμε πότε να επικοινωνήσουμε μαζί του. Καλύτερα όμως, καλύτερα κατευθείαν να κάνετε εγγραφή. Ας τα καθυστερήσετε, μην το σκέφτεστε να κάνω περισσότερα άτομα την ημέρα. Καλύτερα με έναν την ημέρα, να κάνετε όλα. Εγγραφή, υπαλήφευση κλπ. Για εγγραφή και υπαλήφευση έχουμε βίντεο και σε αγγλική γλώσσα. Και έχω κάνει εγώ με ελληνική για εγγραφή. Υπαλήφευση δυστυχώς δεν μπορούσα γιατί πρέπει να κάνω τώρα σε κάποιον επαλήψη για να το κάνω. Όταν θα κάνω σε κοντινό χρόνο, θα το φτιάξω. Μπορείτε να ζητήσετε σε μένα αυτά τα βίντεο. Βασικό σημείο, ακούτε προσεκτικά το άτομο τι λέει, προετοιμαστείτε αλλά μην διαβάσετε από χαρτί. Δεν θα ακούσετε σαν ρομπότ, ας είναι από το τηλέφωνο, αν θα διαβάσετε από χαρτί και θα καταλάβει άλλος ότι θα γελάσει για εσάς. Δεν θα είναι ωραίο. Καλύτερα να κάνετε κάποια λάθη, αλλά να είστε φυσικοί. Στο πέμπτο βήμα, τι πρέπει να ξέρει να κάνει sponsors, να μάθει να κάνει παρουσίαση. Η παρουσίαση, η αυτοποίθησή σας, το κλειδί της επιτυχίας σας. Δηλαδή, πρέπει να σιγά σιγά να μάθετε και μόνοι σας παρουσίαση ή μικρή παρουσίαση σας να κάνετε. Πώς το κάνουμε αυτό? Προετοιμαστείτε το υλικό εκ των προτέρων, δείξτε αυτοποίθηση, δείξτε ότι είστε επαγγελματίες. Σας είπα, όποιος, σας είχα πει και πριν, όποιος δεν έχει, ποιος θέλει μπορεί να παραγγείλει από την εταιρεία το βιβλίο στη αγγλική γλώσσα με τα το λέω από κοντά να σας δείξω τώρα πότε έχω το τελευταίο. Έχω αυτό στα ρώσικα. Υπήρχαν τέτοια και στα αγγλικά. Οπότε εδώ είναι όλα για τεχνολογία, για αυτό. Μπορείτε τέτοιο να παραγγείλετε. Έτσι. Ή όποιο να πάει στο Οικοτεχναπάρκο θα το πάρει εκεί, θα βγουν καινούρια. Κάθε φορά όταν πάμε στο Οικοτεχναπάρκο βγαίνουν καινούρια τέτοια. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε, αφού δεν έχετε αυτά, το πιο εύκολο μέσω στο Μπακόβιος μας έχουμε landing, έχουμε site, έχουμε slide, έχουμε τα πάντα που μπορείτε να χρησιμοποιείτε για παρουσίαση. Διατηρείτε το στυλ που σας προτείνει η εταιρεία. Καλά να έχουμε κάποια στυλούς, πώς είναι το βασικότερο, οι κάρτες, μπορούμε να έχουμε ημερολόγια. Αυτά μας δίνει η εταιρεία ευκαιρία να εκτυπώσουμε. Εγώ να σας πω αλήθεια, παίρνω όλα στυλούς και αυτά όταν πάω στο Τεχνοπάρκο, έχω πάντα αυτά τα εργαλεία και πώς το λένε, τα φυλάδια, έχω με ελληνική γλώσσα, μπορώ να σας δώσω όσο θέλετε, έχω αρκετά.
διάρκεια της παρουσίασης, η μικρή παρουσίαση 15 λεπτά και η μεγάλη 45. 45 λεπτά δεν σας συνιστώ να μιλάτε εσείς. Δηλαδή, άλλο που να συζητήσετε μεταξύ σας, δηλαδή θα είναι σαν διάλογο, 45 λεπτά είναι καλά αυτό, αλλά όχι να το λέτε εσείς συνεχώς 45 λεπτά. Είναι πολύ κουραστικό να πείτε 15 λεπτά πράγματα για την εταιρεία και μετά απλά μπορείτε να συζητάτε για εταιρεία, για κάποια άλλα θέματα, για να είστε λιγάκι πιο κοντά με τον άνθρωπο. Αυτό είναι ναι. Μεγάλη παρουσίαση, σας είπα, κάνουμε Τρίτη. Μπορείτε να καλέσετε μετά άνθρωπο τη Τρίτη για να ακούσετε και άλλη μια φορά. Μάθετε πληροφορίες για το περιβάλλον το κολλησμένο και για τα όνειρά του. Έτσι, όπως σας είχα πει, να μαθαίνουμε τα όνειρα και να τον δείχνουμε το δρόμο, εύκολο δρόμο προς αυτό το όνειρο. Η εξωτερική εμφάνιση πειράζει την προσοχή των ακροατών. Γι' αυτό προσέχετε να μην έχετε κάτι σκανδαλιστικά, δεν ξέρετε τι άνθρωπος μπροστά σας, να είναι καλύτερα να είστε πάντα ντυμένοι πολύ καλά. Και το ξέρετε ότι κανένας δεν πάει με σορτσάκια στην δουλειά, στην εργασία και εσείς, σαν κάνετε εργασία, παρόλο που να κάνετε περίπου ραντεβού στη μία καφετέρια, δεν σημαίνει αυτό ότι μπορείτε να ντύνεστε όπως να είναι. Κάντε σενάριο επαγγελματικής συνάντησης, όπως κάναμε σενάριο στη τηλεφωνική ομιλία και στη επαγγελματική συνάντηση, να σκεφτείτε. Δηλαδή, στην αρχή εμείς ρωτάμε τον άνθρωπο για αυτόν, τι τον ενδιαφέρει, τι αυτό. Δηλαδή, στην αρχή πάντα κάνουμε ερωτήσεις. Μετά, καλά να μάθουμε και κάποια όνειρα, μετά δείχνουμε πώς μπορεί να πραγματοποιήσει αυτά τα όνειρα και δείχνουμε λίγα πράγματα για την εταιρεία. Μην το παραφορτώνουμε για την εταιρεία. Πάνω από μισά θα το ξεχάσει έτσι και αλλιώς, γι' αυτό λίγα πράγματα, καλύτερα αυτός έτσι και αλλιώς θα το μάθει μετά. Και μπορούμε κατευθείαν να κάνουμε εγγραφή, που είμαστε εκεί, για να μπορεί να το πείτε, να κάνουμε εγγραφή, για να μπορείτε εσείς στο σπίτι μετά να βλέπετε καλύτερα την εταιρεία, να κάνετε εγγραφή. Αν έχει μαζί του ταυτότητα και, πώς το λένε, λογαριασμό, μπορείτε να κάνετε και επαλήφιση, ή αλλιώς το σας στέλνει και βοηθάτε να το κάνετε. Μην αφήνετε, ξέρετε πόσες φορές έχω αφήσει να κάνουν μόνοι τους, μετά λένε ότι δεν βρήκα χρόνο, γι' αυτό οι άνθρωποι φοβούνταν άγνωστο. Γι' αυτό καλά πρέπει να το βοηθάμε συνέχεια, να το λέμε, έλα να κάνουμε μαζί, να κάνουμε μαζί, να προχωρήσουμε. Έτσι θα γίνει πιο γρήγορα. Να κάνετε σύγκριση τη μεταφορά μας με άλλους είδους, με άλλους είδους μεταφορών που υπάρχουν ήδη. Δηλαδή, η Skyway κερδίζει πάντα σε όλα. Δηλαδή, οικολογία, ταχύτητα. Ας ταχύτητα μόνο κερδίζει αεροπλάνο λίγο. Σε όλα τα υπόλοιπα, οικολογία και κόστος. Φτιάξιμο το δρόμο και κόστος εισιτήριο, το πάλι θα κερδίσει, γιατί δεν θα είναι ακριβή μεταφορά. Κάντε ερωτήσεις με απάντηση ναι. Έχουν βρει ψυχολόγοι πάλι ότι όταν ο άνθρωπος πολλές φορές να σας πει ναι, γίνεται θετικός, έτσι, γίνεται πιο αγαθός εσάς και συμφωνεί σε όλα, έτσι, μετά συνέχεια θα συμφωνήσει. Γι' αυτό πριν να τον πείτε για να κάνετε εγγραφή, μπορείτε να ρωτήσετε μερικές ερωτήσεις που 90% να πει ναι. Σου άρεσε την εταιρεία, σου άρεσε αυτό, βλέπεις το μέλλον στην εταιρεία και αυτά. Διάφορες ερωτήσεις μπορείτε να σκεφτείτε, να σχεδιάσετε ποιες ερωτήσεις. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε τη τεχνική του Βιαμίν Φραγκλίνου. Παίρνετε δύο χαρτιά και αυτός να γράψει όλα τα... εσείς να γράψετε όλα πλεονεκτήματα και αυτός μειονεκτήματα της εταιρείας. Να είστε όμως έτοιμοι να γράψετε περίπου 15 παράγραφους, να είναι τουλάχιστον 3 φορές παραπάνω ή 10 πόσο να καταφέρετε, για να φαίνεται ότι τα πλεονεκτήματα πολύ περισσότερα. Όπως βλέπετε εδώ είναι ζυγαριά,
που είναι αυτά και γι' αυτό να φαίνεται αυτό ότι εσείς κερδίζετε. Όταν κάνετε μέσω ίντερνετ συνάντηση, μπορείτε απλά να το πείτε. Έλα να το γράφεις, να γράφεις εσύ τα μειονεκτήματα, εγώ πλεονεκτήματα της εταιρείας και στέλνετε μαζί στο chat και να το δείτε. Μετά το λέτε και είναι ακόμα και αυτά τα μειονεκτήματα που θα γράψει, να δείτε τι απορίες έχει αυτός ο άνθρωπος και να απαντήσετε και σε αυτές τις απορίες κατευθείαν. Δανείστε τα πλεονεκτήματα και τις προοπτικές, τις επενδύσεις στο έργο μας. Δηλαδή, πώς το βλέπετε εσείς, τι προοπτική έχετε, θα έχει η εταιρεία και είναι αυτό πάρα πολύ, πώς να σου πω, δίνει φάρο στον άνθρωπο, έτσι. Πάντα να έχετε θετικά συναισθήματα και ενέργεια. Όλοι οι άνθρωποι αγαπούν ήλιο, όλοι οι άνθρωποι αγαπούν καλούς ανθρώπους φωτεινούς και τραβιούνταν σε τέτοιους ανθρώπους. Η τεχνολογία πωλήσεων είναι η καλύτερη μεταφορά για την επιχείρηση. Όταν ξέρετε το σύστημα duplication, όπως βλέπετε εδώ, αυτό που σας μαθαίνω, τότε δεν έχετε και πρόβλημα για να κάνετε πώληση. Και ξέρετε, πώληση είναι καλό υπάγευμα. Χρησιμοποιείται παντού. Ακόμα και οι γιατροί μας είναι πωλητές, οι δάσκαλοι μας είναι πωλητές. Γιατί αν είναι γιατρός, δεν ξέρει να πουλήσει το εαυτό του, δεν θα έχει πελατεία. Δηλαδή, σε κάθε... Αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Όπου και να πάτε μετά, αυτή η εμπειρία με πωλήσεως θα σας χρειαστεί παντού. Τα χρήματα θα αρχίσουν να έρχονται σε εσάς όταν αρχίσει να αυξάνει η εμπιστοσύνη των πελατών προς εσάς. Ναι. Γι' αυτό στην αρχή μη σκέφτεστε για χρήματα, να σκέφτεστε για ομάδα και να σκέφτεστε να κερδίζει η ομάδα σας. Και θα έρχει και σε εσάς, θα πέφτουν χρήματα μετά. Στηρίξτε την επαφή σας, στείλτε στον συνεργάτη χρήσιμες πληροφορίες και συμβολές με βάση τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντά του. Και πάλι εδώ θα είναι βοήθεια αυτή η λίστα επαφών που κάνετε, να βλέπετε την ανάγκη του κάθε άνθρωπου και αυτό και να σκεφτείτε τι να τον στείλετε. Διατηρείτε πάντα ανοιχτές τις γραμμές επικοινωνίας. Ένας ευχαριστημένος συνεργάτης θα σας φέρει νέους πελάτες. Αυτό πρέπει να απαντάμε στο τηλέφωνο. Αν δεν μπορείτε να σηκώσετε εκείνη τη στιγμή, να πάρετε άλλη τη στιγμή, στην απάντηση για να δείξετε ότι είστε πάντα πρόθυμος να το βοηθήσετε. Η στρατηγική και η τακτική σας για τα επόμενα βήματα θα σας ξεχωρίσουν από άλλους πολιτές δικτυωτές. Αν θα το κάνετε αυτό που σας είπα, να φτιάξετε στόχο, να κάνετε λίστα επαφών και τα βήματα καθημερινά, εσείς θα ξεχωρίζεστε από τους άλλους. Και ξέρετε, να σας πω ένα μυστικό, ότι οι περισσότεροι πελάτες, περισσότερες ανθρώπους θα έρθουν σε εσάς, δεν είναι τόσο για την εταιρεία, πόσο είναι για εσάς. Ότι είστε άνθρωπος που μπορείτε να τον βοηθήσετε να προχωρήσει. Αν τελικά ο άνθρωπος ενδιαφέρεται, ψάχνει κάτι που να τον φέρει τώρα χρήματα, σίγουρα να σας επιλέξει μόνο και μόνο ότι εσείς να τον βοηθήσετε, να δείτε ότι εσείς είστε επιχειρημένος και κάνετε όλα αυτά που πρέπει να κάνετε και να θέλει να συνεργαστεί μαζί του. Όλοι χρειάζονται βοήθεια και όλοι θέλουν στήριξη, μία στήριξη. Μην αφήνετε το πελάτη να κρυώσει. Όταν μιλήσατε με το πελάτη, όταν άκουσε τη παρουσίαση, πρέπει στην ίδια μέρα να κάνετε, είναι το καλύτερο είναι αυτό, στην ίδια μέρα να κάνετε υπαλήφευση και να κλείσετε πακέτο. Μπορείτε και υπαλήφευση να αφήσετε, να κλείσετε πακέτο το βασικότερο. Γιατί θα χρειώσει, αν θα το αφήσετε να σκεφτεί και αυτό να περάσει πολλές μέρες, πέφτει η πιθανότητα. Δηλαδή, αν δουλεύετε πρώτη μέρα 70%, μέσα σε ένα 24 ώρο κάνετε όλο αυτό.
Αν αφήνετε 4 μέρες μόνο 23% και αν αφήνετε 10 μέρες μένει μόνο 7% ότι ο άνθρωπος θα είναι μαζί σας, ότι θα είναι συνεργάτης σας ή επενδυτής. Βλέπετε πόσο μεγάλη διαφορά, δηλαδή θα κάνετε το ίδιο δουλειά, όγκο το ίδιο με τόσους ανθρώπους και έχει διαφορά 70% και 7% είναι πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Γι' αυτό πρέπει να δουλεύουμε κατευθείαν με τους ανθρώπους. Η δεύτερη επαφή έχει επιτυχία 90%. Η δεύτερη επαφή μετά από την παρουσίαση, έτσι διευκρινώ εδώ, μετά από την παρουσίαση, θα το πείτε στην παρουσίαση ότι καλά να κάνετε, σας είπα, κατευθείαν εγγραφή και αν μπορείτε να κλείσετε πακέτο κατευθείαν ακόμα καλύτερα και αν κάνετε, δεν κάνετε η ίδια μέρα, τότε την άλλη μέρα πρέπει κατευθείαν να κάνετε επαφή του για να συνεχίσετε, μην τον αφήνετε καθόλου. Η γνώμη σας εμφανίζεται στα επιχειρηματά σας. Καλά να έχουμε γνώσεις. Η εταιρεία μας δίνει όλο το υλικό στο site για να μάθουμε και βιβλία και πάρα πολλά και landing και σας είπα και slide για την εταιρεία. Είναι πάρα πολλά, πολλά ηλικία. Έχουμε και για το εφαρμογή για το κινητό. Πάρα πολύ καλή που βοηθάει. Δηλαδή μας δίνει η εταιρεία όλα δωρεάν αυτά. Και πρέπει εσείς αυτά να χρησιμοποιείτε, να διαβάσετε, ανοίξτε, μη βαριέστε. Έχουμε και πάρα πολλά πράγματα υλικά με ελληνική γλώσσα. Γι' αυτό πρέπει να μάθετε, μη βαριέστε να το κάνετε, γιατί θα φανεί αν έχετε γνώσεις ή όχι. Έτσι, δεν είναι ωραίο να έχετε business και δεν ξέρετε πώς να κάνετε αυτό το business. Επίσης, πρέπει να ξέρετε απαντήσεις σε πιο κοινές αντιρρήσεις. Δηλαδή, πιο κοινές, αυτή είναι η πυραμίδα. Ξέρετε, ναι, όλα τα συστήματα είναι στη ζωή σαν πυραμίδα. Και η επιχειρηματική πυραμίδα που αν θα κοιτάξετε στο Google είναι κάτι που δεν υπάρχει προϊόν, που είναι κυλούν απλά άνθρωποι, τα χρήματα από κάτω προς τα πάνω και δεν υπάρχει προϊόν. Σε εμάς χτίσανε εργοστάσια, φτιάξαμε 2 τεχνοπάρκα, φτιάξαμε μεγάλα έργα. Δηλαδή, καμία σχέση με την πυραμίδα δεν έχει. Όλα νόμιμα γίνονται λογιστικές, συνέχεια λογιστικά, πώς σας πω. Να το βλέπουμε πώς προχωρεί η εταιρεία, μας δίνει η εταιρεία χαρτί που το ελέγχος της εταιρείας, έτσι. Και λοιπά. Μετά, αντίρρηση, δεν έχω χρήματα. Δεν έχεις χρήματα και δεν θα έχεις ποτέ αν δεν θα κάνεις κίνηση. Όταν άνθρωπος κάτι θέλει, πάντα θα βρει χρήματα. Άλλη αντίρρηση εδώ, ναι, η γυναίκα μου δεν το θέλει. Έλα μαζί με τη γυναίκα, θα της δείξω, θα μιλήσουμε μαζί. Και καλό όταν είναι ζευγάρι, κατευθείαν να καλείται μαζί με τη γυναίκα για να ακούνε και οι δύο. Για να μην έχει αυτή η αντίρρηση. Υπάρχουν και άλλες αντιρρήσεις, αλλά το είπαμε τώρα αυτές οι 3 βασικές. Και γενικώς μη φοβάστε τις αντιρρήσεις, γιατί η αντίρρηση κάθε ατόμου έχει και στο ενδιαφέρον του για την επιχείρηση. Όταν ο άνθρωπος απλά δεν το θέλει, του λέει δεν το θέλω, δεν ακούω. Όταν λέει αντίρρηση, απλά θέλει και φοβάται αυτός. Ναι. Και πρέπει να τον βοηθήσουμε να τον φύγει αυτός ο φόβος, να απαντήσουμε στις αντιρρήσεις και να βοηθήσουμε να πάρει σωστή απόφαση με αυτά τα βήματα που είχα αναφέρει πιο νωρίς. Και πώς να χτίσουμε την ομάδα μας. Βλέπετε την δεξιά εδώ εικόνα που καλούμε στην πρώτη γραμμή όλους. Καλούμε επενδυτές, 10, 20, 50 επενδυτές, όλοι επενδύουν. Αυτό δεν είναι αυτό που θέλουμε, δεν είναι μακροπρόθεσμο εισόδημα, έτσι. Εμείς θέλουμε για μακροπρόθεσμο εισόδημα. Τότε, από αυτές οι επενδυτές, πρέπει να μιλήσουμε και με το καθένα για να βγάζει αυτός χρήματα ή τουλάχιστον να βγάλει, να το κάνει δικιά τους επενδύσεις δωρεάν. Ναι. Πώς το κάνει αυτά. Βρίσκει ανθρώπους
συστήνει σε εσάς, το καλεί τι εσείς, βοηθάτε, αν μπορεί και μήπως να μάθει και αυτός. Δηλαδή, βρίσκομαι τέτοιους άνθρωπους που θέλουν να γίνουν συνεργάτες. Έτσι. Και όταν βλέπετε τώρα εικόνα αριστερά, όταν βρίσκει συνεργάτες, κάνουμε στήριξη μέχρι και τρίτη γραμμή. Γιατί μήπως από την πρώτη γραμμή ο άνθρωπος δεν θέλει μετά να συνεργαστεί, απλά να πήρε τα μερίδια και να περιμένει, έτσι. Εσείς μπορείτε να δουλεύετε και στο δεύτερη, στη τρίτη γραμμή. Ναι, κάποιος μπορεί να είναι, θα βρεθεί, που να είναι πολύ ενεργό, δραστήριος, πολύ δραστήριος. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε στήριξη προς τα κάτω, να έχουμε τέτοιες γραμμές τουλάχιστον 4-5 και όσο περισσότερα καλύτερα και πάντα να βοηθάμε σε αυτούς να κερδίζουν. Δηλαδή να χτίζουν την ομάδα τους. Και τώρα να πούμε τα 4 βήματα του συστήματος επανάληψης. Έτσι. Πώς δηλαδή λειτουργούμε με το κάθε άνθρωπο όταν βρίσκουμε, με το κάθε πιλάτη. Στο πρώτο βήμα, παίρνουμε τηλέφωνο και κάνουμε πρόσκληση, είτε στη συνάντηση, είτε στο webinar κάθε Τρίτη, ή να πίνετε καφέ μαζί του, εσείς επιλέγετε. Στο δεύτερο βήμα, τη συνάντησή σας ή τη παρουσίαση μέσω webinar, πριν από την παρουσίαση να τον καλέσετε τηλέφωνο και να τον θυμίσετε ότι έχουμε σήμερα ραντεβού, έχουμε σήμερα παρουσίαση τα 2 ώρα, μπες εσύ να πω και εγώ και μετά από την παρουσίαση να σε πάρω τηλέφωνο, να μιλήσουμε. Έτσι. Μετά από την παρουσίαση, στο τρίτο βήμα, απαραίτητε τηλεφώνημα. Κατευθείαν, όπως είπαμε, δεν αφήνουμε να κρυώσει ο άνθρωπος, κατευθείαν τηλεφώνημα. Απαντήσεις στις ερωτήσεις. Στις αντιρρήσεις χρησιμοποιούμε αυτά που είχα πει νωρίτερα, χρησιμοποιούμε το με τα φύλλα που κάνουμε τα θετικά και τα αρνητικά της εταιρείας, όλα αυτά, ό,τι βλέπετε εσείς τι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Κάνετε εγγραφή με το άνθρωπο κατευθείαν για να βλέπει. Εγώ πάντα λέω, όταν κάνεις εγγραφή μπορείς να δεις ντοκουμέντα της εταιρείας, μπορείς να δεις προσφορές της εταιρείας. Κάνουμε τώρα εγγραφή για να έχεις όλα αυτά και να βλέπεις. Έτσι, κάνουμε εγγραφή. Αφού κάναμε εγγραφή, βλέπουμε τα πακέτα, τις προσφορές. Ή μπορείτε να πείτε, έλα να δούμε τώρα τι προσφορές υπάρχουν. Έλα, κάνουμε εγγραφή. Είναι λιγότερα από 5 λεπτά εγγραφή. Το επιλέγουμε κατευθείαν πακέτο. Μπορείτε, αν γίνεται να κλείσετε αυτό το πακέτο, μπορείτε να βοηθήσετε να πληρώσετε, μόνο χωρίς επαλήψη δεν μπορεί να πληρώσει με την κάρτα του. Έτσι μπορείτε να βοηθήσετε όμως εσείς. Ή το ζητάτε τα χαρτιά, κάνετε επαλήφιση και κάνετε πληρωμή την άλλη μέρα. Και μετά στο μέλλον, πάντα υποστήριξη, ρωτάτε σε ποιο chat θα επιθυμεί να μπει. Έχουμε chat στο ελληνική γλώσσα, στο Messenger, στο Viber και στο Skype. 3 chat έχουν με ελληνική γλώσσα. Βάζετε ένα από αυτούς στο chat ή ζητάτε μένα να το βάλω αυτόν τον άνθρωπο και να βλέπει πώς το λένε, τα νέα της εταιρείας. Επίσης, να τον στέλνει και η εταιρεία κάθε φορά τα νέα, αλλά εμείς είμαστε τέτοιοι άνθρωποι, δεν είναι πάντα ανοίγουμε το email μας. Πρέπει να έχει υποστήριξη από εμάς. Μία σε τόσο να τον ρωτάτε αν θέλει να γίνει συνεργάτης, θέλει να πει σε κάποιον να μοιραστεί με αυτά τα νέα και να μιλήσετε εσείς με αυτούς τους ανθρώπους να βοηθήσετε εσείς και θα έχει αυτός κέρδος. Έτσι. Αυτά είναι. Αυτά τα 4 βήματα συστήματος επανάληψης κάνουμε με το κάθε πιλάτη που έχετε γράψει στο τετραδιό σας και όσο καλύτερα θα το κάνετε με το κάθε άνθρωπο, τόσους περισσότερες συνεργάτες θα έχετε. Μην το βιάζεστε. Δώστε την ημέρα, ας να δώσετε στο ένα άτομο την ημέρα, να κάνετε σωστά αυτό το κύκλο όλα, έτσι. Μην το καλείτε στη παρουσίαση κατευθείαν 5 άτομα και δεν μπορείτε να εξυπηρετήσετε 5 άτομα σε μια μέρα. Ή τουλάχιστον, αν θα κάνετε πολλά, την άλλη μέρα πρέπει να μιλήσετε με όλους.
Την άλλη μέρα πρέπει να έχετε ραντεβού με όλους. Έτσι. Ή με κάποιον το εκείνη το απόγευμα μετά από το webinar και το βράδυ δηλαδή και με τους υπόλοιπους την άλλη μέρα. Πάντως, αν θα καλείτε στην παρουσίαση, μην το αφήνετε αυτόν τον άνθρωπο για πολλές μέρες. Κατευθείαν δουλεύετε μαζί του. Προχωρήστε με απλά αυτά τα βήματα που σας είχα πει και είναι πάρα πολύ απλά βήματα. Στην αρχή μπορεί να δυσκολευτείτε, μετά να συνηθίσετε και να κάνετε αυτά συνέχεια βήματα. Αυτά τα βήματα να σας φέρουν στην επιτυχία. Δεν είναι ο ίσως δρόμος στην επιτυχία. Εντάξει, προχωρήστε με απλά βήματα που οδηγούν στην επιτυχία, επαναλαμβάνοντας τα βήματά σας. Απλά επαναλαμβάνουμε τα ίδια συνέχεια και θα φτάσετε στην επιτυχία. Πιστέψτε μου, όποιος έχει κάνει βήματα έχουν φτάσει στην επιτυχία. Και όποιος έχει φτάσει στην επιτυχία έχουν κάνει αυτά τα βήματα, έχουν κάνει αυτή τη πολλή εργασία έχουν ρίξει. Έτσι, κανένας δεν γεννήθηκε επιτυχημένος. Όλοι γινόμαστε. Και τώρα τελειώνουμε με τα λόγια «You win the world wins». Όλοι θα κερδίσουν, συγγνώμη, εγώ κερδίζω, θα κερδίσει όλος ο κόσμος. Αυτό ανοίγει στην εταιρεία μας, ότι κερδίζουμε εμείς τώρα, αλλά και όλος ο κόσμος θα κερδίζει από το σύστημα μεταφορών που θα φτιάξουμε σε πολύ κοντινό, σε πολύ κοντινό μέλος, έτσι, μέλλον. Γράφτε παρακαλώ τις ερωτήσεις που έχετε στο chat, αν έχετε ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ ότι ήσασταν μέχρι το τέλος. Ναι, θα σταματάω.